Έτσι μου είπε και ο μπαμπάς. 4, 3. Ο Δημήτρης έχει κάποιους προβληματισμούς. Τώρα εγώ δεν σου ανακοινώνω κάτι. Απλά σου λέω ρε παιδί μου, ότι δεν ξέρω τι έχεις να πεις εσύ. Δεν ξέρω. Καμία επαφή, έβαλες. Θέλω και να χάσετε. Ναι! Έριξε το δικό μου. Όχι, δεν το έριξα. Καλώς ήρθατε στην πιο open εκπομπή του See You Ever. Είμαι η Άννα Μαρία Βέλη. Είμαι αυτή που βασανίζει αυτούς που έρχονται εδώ πέρα για να παίρνετε εσείς Gigabyte. Και μιας και είπα καλεσμένους μας, να σας πω ότι πριν σας πω το σημερινό καλεσμένο που έχετε δει ήδη στον τίτλο, επιβάλλετε να κάνετε subscribe στο κανάλι του See You και να δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος για να μάθετε πώς θα διεκδικήσετε όλα αυτά τα Gigabyte που μαζεύουν με τα τσουβάλια οι καλεσμένοι. Είναι όμορφη. Είναι ξανθιά. Είναι από τις πρώτες YouTubers. Είναι χρόνια στο κλαρί το κορίτσι. Το κρατάει αληθινό, δεν το έχει παρατήσει δευτερόλεπτο. Μικρή Ολλανδέζα! Ξέχασα να πω ότι είναι και 30 plus. Σαν εσένα. Η Δανάη είναι πολύ φίλη μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σήμερα... Δεν θα μου συμπεριφερθείς καλά. Βασικά, συνήθως τους φίλους μου συμπεριφέρομαι χειρότερα. Λογικό. Γιατί έχω περισσότερη άνεση. Η αλήθεια είναι ότι η Δανάη είναι ένας άνθρωπος που ξέρω πολύ καλά. Δεν κατάλαβες. Ήρθα προετοιμασμένη. Θα κερδίσω τα περισσότερα γίγκα για τον κόσμο. Α, και εσύ τα περισσότερα. Ναι. Ωραία. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Όχι. Δεν είμαι έτοιμη. Γενικά, είχαμε και την ίδια personal trainer για πολλά χρόνια. Ναι. Οπότε η γυμναστική πλέον για σένα είναι τρόπος ζωής. Θέλω να κάνεις 30 βαθιά καθίσματα, τραγουδώντας. Το στόχος είναι τα λεφτά της Τζούλιας Αλεξανδράδης. Δεν ξέρω τον ρυθμό ούτε καν. Τι ωραίο αμάξι που έχεις, να προσέχεις, να μην τρέχεις και το σπίτι σου μοιάζει με πύργο. Θα το κάνω freestyle, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Τι ωραίο αμάξι που έχεις, να προσέχεις, να μην τρέχεις και στο σπίτι σου μοιάζει με πύργο. Μου αρέσεις, δεν στο κρύβω. Τα καλά είστε τώρα, ξέρεις, και σαμπάνια μου προσφέρεις. Πιο κατάλληλος από άντρας για μένα δεν υπάρχει από σένα. Γυναικεία, ψυχολογία, style, χρήμα και γοητεία. Γυναικεία, ψυχολογία, δεν την αντέχει τη δυστυχία. Να πω το ρεφρέν τώρα. Το ρεφρέν τώρα, αλλά με το ρυθμό. Στόχος είναι τα λεφτά. Τι μελωτία είναι μετά. Έτσι μου μπαίνει η μαμά. Έτσι μου μπαίνει και ο μπαμπάς. Πάρ' τον να τον αγαπάς. Πόσο σκουάτς έχω κάνει, γιατί έχω συνεχίζω. 24, τελείωνε. Στόχος είναι τα λεφτά. Έτσι μου μπαίνει η μαμά. Έτσι μου είπε και ο μπαμπάς. Πάρ' τον να τον αγαπάς. Εγώ τον τραγουδάω ρε Δανάη. Sorry. Τώρα πες το ρεφρέν μία. Στόχος είναι τα λεφτά. Έτσι μου είπε η μαμά. Έτσι μου είπε ο μπαμπάς. Μπράβο. Πόσα γιγαμπάιτ. 1 GB είναι. 1 GB κάθε squat. Τι λες παιδί μου, αυτό ήταν το πιο απλό challenge. Το πιο απλό. Άλλοι έχουν fuck Mary Kill. Μη μου τα συγκρίνεις. 1 GB γιατί είναι η αρχή του βίντεο. Λοιπόν, χωρίς να προλάβεις να χαλαρώσεις, χωρίς να πάρεις ανάσα, προχωράω γρήγορα στο δεύτερο challenge, το οποίο είναι ένα παιχνίδι που θα παίξουμε μαζί. Το challenge αυτό λέγεται «Πάρε τηλέφωνο τον κέρατα». Έχουμε κι εμείς τόσο κρύο χιούμορ σε εσύ. Ευχαριστώ. Είναι δύσκολο, γιατί οι κρίκοι έχουν διαφορετικό... μέγεθος. Πρέπει να βάλεις περισσότερους κρίκους από μένα και κερδίζεις. Δεν το φτάνεις καν. Ναι ρε. Καμία επαφή, Έβαλες. Θέλω και να χάσετε. Ναι! Έριξε το δικό μου. Όχι, δεν το έριξα. Το έριξες. Όχι, απλά δεν το έβαλες καλά. Το έβαλα. Ωραία. Μη κουνιέσαι. Συγγνώμη, πέλα. Μπράβο, ήσουν πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ, πόσα γιγαμπάιτ. Ένα. Τι ένα, ρε. Να μην σε πλοκωθώ τώρα μαζί σου. Ξέρω. Ναι. Γενικά ότι
ισχυρίζεσαι ότι η μπανάνα ανάλογα τη μάρκα της... Καταραμένη Φωτεινή! Σου έδωσε τη λίστα! Σου έδωσε ολόκληρη τη λίστα! Έχει διαφορετική γεύση! Ναι! Θα με στρελάνεις εσύ! Έχει! Θα δέσεις τα μαντάκια σου λοιπόν, θα βάλεις μία μάσκα που θα σου φέρουμε και θα κάνεις blind tasting μπανάνες και μετά θα πρέπει να μου πεις δύο διαφορετικές μάρκες. Δεν ξέρω. Κάντε το σωστά όπως κάνουν όπως δοκιμάζουν κρασιά. Κατάλαβα, κατευθείαν. Λοιπόν, η δεύτερη είναι η πρώτη. Ναι, ναι, καλά τα είπε. Όταν σας το λέω εγώ ότι η μπανάνα έχει διαφορετική γεύση, δεν με πιστεύεις. Θα είπε σωστά. Και δεν με πίστευες. Ξέρω πάρα πολύ καλά, και αυτό είναι επειδή το ξέρω εγώ και το ξέρει και όποιος σε παρακολουθεί πολύ καιρό, ότι έχεις βαρεθεί να απαντάς σε μηνύματα του τύπου «Πότε θα παντρευτείς με τον Δημήτρη? Γιατί δεν κάνετε παιδί με τον Δημήτρη? Τόσα χρόνια με τον Δημήτρη και ακόμα να σε πάρει». Θα βάλεις να παντρευτώ. Θέλω να κάνεις κάτι που θα τους κάνει να σε πρίξουν για ακόμα μία φορά. Έχουμε αυτό το δαχτυλίδι. Σε παρακαλώ, μπορείς να γίνεις η γυναίκα του Δημήτρη. Πας εκεί και κάνεις ένα story. Κλαίω! Ότι ο Δημήτρης σου έκανε πρόταση γάμου, ότι θα τους δείξεις το δαχτυλίδι. Κλαίω, 12.30 ώρα το πρωί. Οκ. Δώσ' μου μισό λεπτό να κάνω focus. Ξέρετε ότι έχω πει την άποψή μου για γάμο και παιδιά, αλλά επειδή χθες έγινε κάτι, είχαμε βγει, ήταν πάρα πολύ ωραία και ρομαντικά και... Να κάνω το άκου του Δημήτρη. Ναι, και γράψε αγάπη μου, έρωτα τζέι. Όχι, θα βάλω το δαχτυλιδάκι. Λοιπόν, θα πάρεις τηλέφωνο τη μαμά σου και θα κάνουμε το challenge που στην αρχή την πρώτη τάκα θα της πεις «Έλα μαμά, καλησπέρα». Και μετά θα σου πατήσω μουσική. Και θα της απαντάς ότι σου λέω. Ό,τι καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω, μπορεί να απαντήσει τα ολλανδικά βέβαια. Έλα, Δέχτη. Hi, καλησπέρα. Hi. Να σου πω. Yeah. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Τα νέα μου. Φετέωμα, όλα καλά. Όλα καλά, εγώ είμαι καλά, εσύ. Ω, με τρόμαξες. Ήταν φέτσι με ίτσι βίλδο φετέλε. Μ' ακούς? Έλα, ναι, όχι, δεν ξέρω. Πετυχημένη. Θέλω να με ακούσεις. Πες μου, πάτε χαμπέρασε. Άρχισε να μου μιλάς, γιατί δεν ξέρω. Θέλω παπούτσια για τα Χριστούγεννα, να μου πάρεις παπούτσια. Okay. Θέλω να μου πάρεις τα Versace. 1.000 ευρώ έχουν. Τίποτα. Αλλά είναι τότε φάχη φόμε. Ναι, θέλω τώρα. Αλλιώς, δεν σου ξαναμιλάω. Να βιάσε. Οκ. Εντάξει. Μακέδιο. Δεν μπορείς να με βρήσεις. What is this for a gesprek? Ρε μαμά! Yeah. Τι θα γίνει, θα τα πάρω τα παπούτσια. Ναι, Πρίμα. Λοιπόν, σε μία μέρα. Έχεις μία μέρα για να μου τα πάρεις. Οκ, δεν μπορεί να είναι στην bank. Είναι στην open the bank, om te kijken of ik een... Ωραία, ναι, να βγάλεις πολλά λεφτά. Και να τα δώσεις στην Άννα Μαρία. Όχι, μαλακή σου λέω. Έχω πιει λίγο. Ωραία. Έχει edibles όπως σε. Έχω πιει λίγο, ναι. Dit is een heel raar gesprek. Φιλάκια.
Όχι. Είναι μινιμάλ. Γεια, φιλάκια, σ' αγαπώ πολύ. Δεν καταλάβαινα να μιλούσε μόνο ολλανδικά και έλεγε απλά τα οκ, καταλάβαινα. Πόσα γίγκα πήρε γι' αυτό? Πόσα γίγκα, έλα, ήταν καλό. 5. Πάρ' το. Κάναμε με το κινητό πράγματα, κάναμε παιχνίδια, τι να κάνουμε τώρα, να φάμε κάτι. Εγώ έφαγα, sorry. I'm okay. Ωχ, μη... σκέφτομαι τι έχει γράψει η Φωτεινή στη λίστα, αλήθεια. Μανιτάρια. Μελιτζάνες. Τι άλλο, κολοκύθια δεν τρώω. Κρατάω 2 πράγματα στα χέρια μου, ένα στο αριστερό χέρι και ένα στο δεξί χέρι. Θα πρέπει υποχρεωτικά να διαλέξεις ένα από τα 2 χέρια μου και ό,τι κρατάω σε αυτό το χέρι πρέπει να το καταναλώσεις υποχρεωτικά για να κερδίσεις στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα. Δηλαδή δεν μπορείς να το σκεφτείς. Πόσα γιγαμπάιτ? 30. Δεν κατεβαίνω. 29. Για 29 GB. Για 29 GB. Αλλά στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα. Ωραία, θέλω το δεξί. Δεν θα πιεις κεφίρ. Αχ, πίνω κεφίρ. Αλλά δεν την πίνω. Φέτα, βλέπω. Έχεις 10 δευτερόλεπτα. Όλο. Φάει όσο πιο πολύ μπορείς. 10, 9, 8, 7, 6. Φάτα με το χέρι. 5, 4. 3, 2, τρώγε, άλλη μια μπουκιά μεγάλη. 29 GB! Δεν με έχει μισήσει ακόμα, περνάει καλά, είναι χαμογελαστεί. Να σου πω, για το story κέρδισα MB, το έκανα με τζάμπα. Φυσικά και κέρδισες, αλλά το έχω αφήσει έτσι, γιατί θέλω σε λίγο να μου διαβάσεις τις απαντήσεις που σου έχουν στείλει για να ολοκληρωθεί το challenge. Προχωράμε στο επόμενο challenge. Υπάρχει ένα group στο Facebook που ονομάζεται «Φάσεις που δεν παίχτηκαν ποτέ». Θα μπεις σε αυτό το group τώρα και θα γράψεις «Να με βασανίσει όντως η Άμι στην εκπομπή της». «Να με βασανίσει όντως η Άμι στην εκπομπή της». Έχουμε ημότικο σημόδο. Για να θυμίζει εσένα, ρε παιδί μου. Αφού το ποστάρεις, πάμε να διαβάσουμε τι σου γράψεις για την πρόταση γάμου, γλυκούλα. Κλαίω, καταρχάς το πράιμαρι μου. 10 δικοί μου άνθρωποι μου έχουν στείλει ταυτόχρονα. Ωραία. Μαζί και ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης γελάει. Τι θα έκανε. Δεν ξέρω τώρα. Όντως λέει η Ειρήνη, η κοπέλα του αδερφού του Δημήτρη. Αλήθεια, το πίστεψε. Αλήθεια, είναι δυνατόν. Πάμε. Πάμε, τον αδερφό του Δημήτρη. Χαχαχα, μπράβο ρε, δεν μου έχει πει τίποτα. Χριστέ μου. This is a joke. Με ξέρει καλύτερα η Φάνα από τον Άγγελο. Είσαι στην Άμι Γιάννη της Vodafone. Έλα ρε! Ελπίζω να έδωσε πολλά γιγαμπάιτ το Σίγιο τουλάχιστον για αυτό το challenge. Αποκλείεται! Ο Δημήτρης λέει θα φας πολύ hate για αυτό το story. Ναι καλά, μου απάντησε μια άλλη. Έλα εντάξει το Σίγιο. Παιδιά! Πλάκα κάνεις, μου λέει όμως μια άλλη. Και καρδούλες. Και καρδούλες. Έλα, όλοι ξέρουν ότι είμαι στη Vodafone Σίγιο. Έλα προχώρα, κάποιο δεν θα το έχει καταλάβει. Αχ, πόσο χαίρομαι, Δανάη μου, σας εύχομαι τα καλύτερα. Δημήτρη, έγραψες πάλι. Εκτός κι αν είσαι σε γύρισμα. Είσαι σε επεισόδιο, καλά είσαι, φιλάκια δώσεις, είσαι στις Άμις. Έλα, δείξε μας την Άμι Μαρία. Ψέματα. Ρε, Δαναούλα, δεν είναι η 1η Απριλίου, δεν ξέρω τι να πιστέψω. Ήτανε και σε φάση ελπίδα, πεθαίνει τελευταία. Ναι, μπορεί. Μακάρι, αγαπημένη μου, YouTube, να παντρευτεί. Όμιτζι! Τι ώρα η καλή! Να ξέρεις πως η όλη φάση του γάμου είναι τέλεια. We are planning for it, but COVID happened sadly. Και πίστεψέ με, θα είναι η καλύτερη μέρα της ζωής σας. Εγώ είδα του αδελφού του δικού μου τον γάμο σε βίντεο και ας μην ήμουν εκεί, έκλαιγα από τη συγκίνηση. Ό,τι επιλέξεις εσύ να κάνεις θα είναι για καλό. I trust you. Για αυτό το challenge λοιπόν, επειδή ξέρω πόσο χαίστηκες που ανέβασες αυτό το story. Και επειδή η φαν σου, μάλλον αγαπάνε και εμένα πάρα πολύ από ό,τι κατάλαβα, έτσι επειδή τρελάθηκα. Κι εγώ, κι όλοι, ό,τι έχεις μαζέψει μέχρι τώρα... Εις τριπλούν! Επί 10! Προχωράμε σε ένα παιχνίδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι η πρώτη φορά που το παίζω, το παιχνίδι. Θα σου λέω μια κατηγορία και εσύ θα πρέπει μέσα σε 5 δευτερόλεπτα να πεις 3 πράγματα από την κάθε κατηγορία που θα σου πω. 5 γίγκα για κάθε κατηγορία που απαντάς σωστά. Έχεις 5 δευτερόλεπτα, κατηγορία 1.
Τρεις Έλληνες YouTubers. Άννα Μαρία, η μικρή Ολλανδέζα, fast blog. 5 γίγα, αλλά είσαι οικογενειοκρατία, κορίτσι μου. Τρεις ταινίες της Pixar. Oh no. Minions, Monster Inc. Ρε πούστη, πότε να προλάβω. Τρία γυναικεία ονόματα από Α. Άννα, Αντωνία, Αγάπη. Τρεις πόλεις της Ολλανδίας. Άμστερνταμ, Ουτρέχτη και Ρότερνταμ. Τρεις ράτσες σκυλιών. Border Collie, Chihuahua και Pitbull. Τρία τραγούδια του Michael Jackson. Oh no, Beat It. Thriller. Τρία μέλη του σώματός σου. Βυζιά, κόλλος και πόδι. Και πόδι. Και πόδι. Τρία toppings πίτσας. Πεπερώνι, σάλτσα και τυρί. Τρία αντρικά ονόματα από Α. Αντώνης, Αγάθεος, Αστάθιος. Μάζεψες αρκετά γίγκα παίζοντας αυτό το χαλαρό παιχνιδάκι και προχωράμε σε ένα τηλεφώνημα ακόμα. Ξέρω ότι τα τηλεφωνήματα δεν σε αρέσουν και πόσο μάλλον όταν είναι παιδί μου δεν είναι και άνθρωποι που είσαι και πολύ άνετοι. Εγώ το σκέφτηκα αυτό, μπορείς να με σκοτώσεις. Δεν ξέρω πόσο πιστική μπορείς να είσαι. Γιατί είναι και έξυπνη κοπέλα η Κατερίνα. Όχι ρε φίλε. Λοιπόν, για όσους δεν το ξέρετε, η Δανάη προσέλαβε πρόσφατα μια κοπέλα που τους βοηθάει με τον Δημήτρη στην... Στο μοντάζ, στο γύρισμα και αυτά. Ωραία. Η οποία είναι εξαιρετική. Γεια σου Κατερίνα, μου το βλέπεις αυτό. Αλλά σε το χρωστάω. Θα την πάρεις τηλέφωνο και θα της πεις ότι έχετε συζητήσει ότι είναι πάρα πολύ καλή, ότι είσαι πολύ ευχαριστημένη με την επίδοσή της, ότι εσύ δεν θέλεις με τίποτα να διακόψετε τη συνεργασία σας, αλλά ότι ο Δημήτρης σου έχει κάνει διάφορες κόνξες και ότι θεωρεί ότι είναι καλή, αλλά δεν εξελίσσεται στο σημείο που θέλετε. Και ότι... Ρε. Και ότι αυτή τη στιγμή δεν την πήρες για να της ανακοινώσεις κάτι, απλά για να της εκμυστηρευτείς τη δυσκολία την οποία περνάς, γιατί εσύ δεν θες να τη χάσεις, γιατί σε βοηθάει γενικότερα. Έχει και ρεπό σήμερα. Δανάη. Έλα Κατερίνα, τι κάνεις. Καλά είμαι, εσύ. Καλά. Σε πήρα να σου πω λίγο το προβληματισμό μου. Γιατί ξέρεις ότι εμένα μου αρέσει πολύ η δουλειά σου, ρε παιδί μου, και όλα αυτά που κάνεις και τα πάμε και πολύ καλά και είμαστε και ευχαριστημένοι με το μοντάζ και τέτοια. Απλά, ο Δημήτρης έχει κάποιους προβληματισμούς. Τώρα, εγώ δεν σου ανακοινώνω κάτι. Απλά σου λέω, ρε παιδί μου, ότι ο Δημήτρης είναι λίγο... Δεν ξέρω, έχει κάποια παράπονα. Δεν ξέρω τι έχεις να πεις εσύ. Δεν ξέρω. Άμα θέλετε να το συζητούσαμε και από κοντά. Ναι, άμα θες μπορούμε αύριο στο γύρισμα ίσως. Ναι, είναι το συζητά. Εντάξει. Θα με καλέσετε όμως στο γάμο. Εννοείται. Ωραία, εντάξει. Άμα με καλέσετε στο γάμο δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, έλα φιλάκια. Εντάξει, το κατάλαβε. Τιμωρία. Η τιμωρία σου αλήθεια είναι πάρα πολύ απλή. Απλά θα φας μια κουταλιά μουστάρδα, η οποία υποτίθεται... Dijon. Dijon, η οποία υποτίθεται ότι είναι καυτερή, αλλά δεν είναι, οπότε μια χαρά. Μένα μου αρέσει η μουστάρδα. Αλήθεια, έτσι και έτσι. Είναι καυτερό. Είναι, είναι. Έτσι σχέτη μουστάρδα. Τελευταίο challenge. Αλλά άκου να δεις τι γίνεται, επειδή τώρα το τελευταίο challenge είναι τηλεφώνημα στον Δημήτρη. Το challenge είναι διαφορετικό, αλλά στην αρχή πρέπει να τον πάρεις τηλέφωνο και να του μιλήσεις λίγο για το γύρισμα. Ότι όλα καλά, δηλαδή απάντα του κανονικά στο μήνυμα, ότι επειδή μου τι χέιτρα αγάπη μου, έχουν καταλάβει όλοι ότι είμαι στην Άμι και μια χαρά και αυτά και ξεκινάω σε λίγο έρχομαι και τέτοια. Το See You Around και η Sky Express δίνουν ένα συνένεστήριο δώρο. Πού θα με πας? Πουθενά δεν θα σε πάω. Αλλά θα πάρεις τον Δημήτρη τηλέφωνο. Και θα πάμε μήνα του μέλητος. Σου είπα για την προσφορά εγώ. Και μπήκαμε και ψάξαμε επί τόπου εισιτήρια και θα του πεις ότι βρήκες πάρα πολύ φθηνά εισιτήρια για να πάτε στη Ρώμη. Μπροδερίνος. Α, γιατί έβαλες εικόνα. Εσύ έβαλες εικόνα. Όχι, κατά λάθος. Τι θες. Τίποτα, σε πήρα να σου πω για το γύρισμα. Τώρα τελειώσαμε και είμαι στο αυτοκίνητο και έρχομαι σπίτι. Αλλά, άκου, μπήκα να δω λίγο γενικά εισιτήρια που λέγαμε να φύγουμε. Ναι. Και η μόνη διαφορά είναι ότι πρέπει να φύγουμε τώρα. Δηλαδή, να πάρεις τη βαλίτσα
Και να συναντηθούμε στο αεροδρόμιο για να πάμε Ρώμη, τώρα. Εγώ θα πάω κατευθείαν εκεί. Έλα, πάρε ένα ταξί. Έχω μιλήσει ήδη με τη μαμά μου για τα σκυλιά. Έχει τα κλειδιά του σπιτιού. Τι εννοείς, θα φύγουμε τώρα και ξενοδοχείο? Έχω, τα έχω κανονίσει. Πάω εγώ κατευθείαν αεροδρόμιο, σε περιμένω εκεί για να κάνω check-in κτλ. Και έρχεσαι εσύ με μια βαλίτσα. Πάρα ό,τι βρίζει, ρε παιδί μου. Χαίστηκα τώρα. Δεν χρειάζεται να βλογκάρουμε. Θα τραβήξουμε άμα είναι κανένα πλάνο με το κινητό και θα το κάνουμε σαν το vlog της Θεσσαλονίκης. Περίμενα, αγάπη μου, γιατί έχω τα παιδιά τώρα. Δεν ξέρω τι λες. Ωραία, αγάπη μου. Το έκλεισε. Ρε, όμως το σε πιστεύει. Ναι! Έλα. Δεν ξέρω τι challenge κάνεις, τώρα την κατάλαβα τη μαλακία που μας φάσεις. Δε κόμπλεξ, αλήθεια λέω, πάμε τώρα στο αεροδρόμιο. Είναι η Δάφνη μαζί, ναι. Είναι και στο αεροδρόμιο η Δάφνη και η Άννα Μαρία και θα έρθω τότε. Ωραία, πάμε, είναι και ο Δημήτρης εδώ. Ωραία, ωραία. Σε χάλασε ταξιδάκι φθηνό, ένας είναι ένα δώρο. Ναι, νομίζατε θα ψαρώσει ο Μίτσος. Ψάρωσες! Ναι, καλά ψάρωσα. Άντε, έλα φιλάκια. Τα φιλιά. Bye. Οπότε τα γκίγκα τα παίρνει. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι για το challenge αυτό με το κινητό με τον Δημήτρη, εγώ θα δώσω 5. Όσο γιγαμπάιτ έχει μαζέψει μέχρι τώρα θα διπλασιαστούν. Εάν αυτή τη στιγμή προχωρήσει στο στούντιο και αγκαλιάσει 3 πρώτου ανθρώπου που βρει μπροστά σου. Έλα, θα διπλασιαστούν! Καλησπέρα, είμαι η Δανάη. Σοβολής, χαρήκα. Χαρήκα, έλα, σε κάνω μια καλίτσα. Έλα. Ξέρω πόσο δύσκολα. Να σου πω, μείνε και λίγο. Εντάξει, όχι την τυπική αγκαλίτσα τύπου ποδόσφαιρο. Καλησπέρα. Εντάξει. Τι είναι, τι ωραία. Από εκεί, εκεί στο παιδί. Χαίρετε. Γεια σου, παιδί. Γεια σου, ναι. Μια αγκαλίτσα και από μένα, για να μην νιώθεις μόνος. Λοιπόν, τη Δανάη την ξέρω 6. Όντως, είναι true story. 6 χρόνια. Εχθές το βράδυ ήταν η πρώτη φορά που μου έκανε intimate hug. Η οποία δεν ήταν και ακριβώς hug, ήταν ότι είμαι κοντά σου. Ξέρεις τι, είναι τόσο αστείο όλο αυτό που κάθε φορά, δηλαδή το συζητάμε όταν πάω να πιάσω ή την Άμι ή την Φωτεινή, το συζητάμε, δηλαδή και η Φωτεινή μετά στο αμάξι, μου λέει μαλάκα, κοίτα, κοίτα βρόδα. Χρειάστηκε μόνο 6 χρόνια για να το κάνει αυτό. Οπότε διπλασιάζονται όλα τα κύκα που έχει μαζέψει η Δανάη. Είναι πολλά, έλα πάμε, ένα, δύο. Μάζεψες πάρα πολλά γκίγκα για τον κόσμο σου. Θα αφήσει σχόλιο λοιπόν από εδώ κάτω για να τα διεκδικήσει. Και η ερώτηση που θέλω να μου απαντήσει είναι: σε ποιο show της τηλεόρασης θα θέλατε να δείτε τη Δανάη? Στο X Factor. You wanna be on top. Όχι, όχι, δεν το κάνεις σωστά. Να σου πω εγώ. Γυρνάς και χαμογελάς στην κάμερα, αλλά με φόρα έτσι το μαλλί. Μπορώ να πω τέλος επεισοδίου και να πάω να φύγω από εδώ. Τσιου μιου μιου, bye!